Με προπόνηση ο δημοτικό στράτο ολοκληρώθηκε το απόγευμα τη Παρασκευή στην προετοιμασία του ΑΟ Τρίκαλα και το κυριακάτικο τρέμι του Μεσολόγιο που θα διεξαχθεί στι 5 το απόγευμα. Ο Νίκο Αργυρούλη με ιδιαίτερη ικανοποίηση είδε όλου του ποδοσφαιριστέ να βρίσκονται στη διάθεσή του καθώ απουσιάζουν προβλήματα τιμωριών ή τραυματισμών και έτσι την κυριακή μέτρα παρατάξει την καλύτερη δυνατή δεκάδα. Πρόκειται για ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τα Τρίκαλα που καλούνται πάση στη σειρά να κερδίσουν ώστε να διατηρηθούν σε απόσταση βολή από την κορυφή. Ο κόσμο τη πόλη αναμένεται να δώσει την Κυριακή δυναμικό παρόν στο στάδιο, βοηθώντας έτσι τους ποδοσφαιριστές του ΑΟΤ προκειμένου να φτάσουν στο στόχο τους. Στην κάμερα της τηλεόρασης στις 10 μίλησαν οι Βαγγέλης Μπελεβέρης και Κώστας Ζαφύρες. Εντάξει, σίγουρα το μοναδικό αποτέλεσμα που μας ικανοποιεί μας είναι η νίκη. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα και για τα επόμενα 6 μάτς μετά το Μεσολόγιο αυτό θα είναι ο στόχος. Μόνο οι 3 βαθμοί. Είναι ντέρμπι και από βαθμολογικής άποψης, αλλά εντάξει, εμείς στην έδρα μας δεν υπάρχει αντίπαλος που μπορεί να μας κοντράρει, αλλά το δείξαμε και εκτός έδρας με το διπλό μέσα στην Κασιόπη. Τίποτα, τα ψέματα έχουν τελειώσει, τελική ευθεία για το πρωτάθλημα, θα τα δώσουμε όλα για όλα. Η ομάδα σε τι κατάσταση βρίσκεται πριν από αυτό το σημαντικό μας, υπάρχει έτσι καλή ψυχολογία? Η ψυχολογία είναι πάρα πολύ καλή, ειδικά μετά τα τελευταία αποτελέσματα που έχουμε ανέβει τόσο πολύ στη βαθμολογία. Και πιστεύω είμαστε στο καλύτερο σημείο για να παίξουμε αυτό το μεγάλο ντέρμπι. Mm-hmm. Όσον αφορά τη μάχη της ανόδου, πιστεύεις ότι αν η ομάδα σου κάνει το απόλυτο στη συνέχεια του πρωταθλήματος θα μπορέσει να πάρει την πρώτη θέση? Κοιτάξτε, παιδιά, κακά τα ψέματα, τον πρώτο λόγο τον έχει πάλι η Κασιόπη, γιατί είναι 2 βαθμούς μπροστά. Δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς μπορούμε να τα πάρουμε όλα τα παιχνίδια, αλλά το ίδιο μπορεί να κάνει και η Κασιόπη και να βγει αυτή πρώτη. Εμείς πρέπει να κάνουμε το χρέος μας μέχρι το τέλος, να πάρουμε όλα τα παιχνίδια που απομένουν και δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με τους άλλους. Τι να κάνουμε? Αν η Κασιόπη πάει απέναντι όλα τα παιχνίδια, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι. Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει, να κερδίζουμε όλα τα μάτς. Αλλά και ξαναλέω πάλι ότι τον πρώτο λόγο τον έχει η Κασιόπη, γιατί είναι 2 βαθμούς μπροστά. Καναφίβολα περιμένετε και τη στήριξη των φιλάδων σε αυτό το παιχνίδι, έτσι. Ένα πολύ μεγάλο μάτς που σίγουρα χρειάζεται και ο κόσμος να βοηθήσει. Είναι σίγουρα, τώρα εντάξει, είναι μεγάλο μάτς. Πιστεύω ο κόσμος θα βοηθήσει αυτή την προσπάθειά μας. Γιατί έχει δείξει ότι κι εμείς δεν είμαστε αδιάφοροι σε τέτοια ειδικά παιχνίδια. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια, 2 βαθμούς είμαστε πίσω από την κορυφή. Πιστεύω ο κόσμος, εντάξει, θα έχει καλό ο καιρό, πιστεύω ο κόσμος θα είναι εδώ να μας βοηθήσει. Τον θέλουμε δίπλα μας, γιατί χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να παίξουμε κι εμείς την μπάλα που θέλουμε. Μας βοηθάει πάρα πολύ, είναι ο 10ος παίχτης. Και εσείς εδώ είτε καλύτερο, το ξέρετε καλύτερα αυτά από μένα που δεν έχω τόσο πολύ καιρό εδώ στην ομάδα. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο μάτς για την ομάδα μας. Αλλά εμείς πιστεύω ότι προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι, ώστε να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε και να πάρουμε αυτό που είναι το πιο σημαντικό για εμάς, στους 3 βαθμούς. Η επέκταση, τι κατάσταση βρίσκεται ενώπιση αυτού του κρίσιμου αγώνα? Υπάρχει ένα καλό κλίμα στην ομάδα. Ο κ. Αργυρούλης που ήρθε μαζί και αυτός μας έχει δώσει μερικά πράγματα θετικά και στο θέμα ψυχολογίας και στο θέμα τρόπου παιχνιδιού. Και πιστεύω ότι όλοι θα πάνε καλά την Κυριακή. Κατά πόσο πιστεύεις εσύ ότι αν η ομάδα σου κάνει το απόλυτο από εδώ και στο εξής, έχει βάσιμες ελπίδες προκειμένου να κατακτήσει την πρώτη θέση της βαθμολογίας? Δεν ξέρω αν θα κατακτήσει την πρώτη θέση. Το πιο βασικό για εμάς είναι να πάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να παίρνουμε τους 3 βαθμούς. Στο τέλος θα κάνουμε τον απολογισμό μας. Εκεί και πέρα τι θα κάνει η Κασιόπη, κάθε άλλη ομάδα θα δείξει. Εμείς πρέπει να κερδίζουμε και αυτό είναι ο βασικός στόχος. Έχει ζήσει με τον ΑΟ Τρίκαλα πολύ μεγάλες στιγμές από το γήπεδο. Πάρα πολύ κόσμο, αναμφίβολα και την Κυριακή πρέπει ο φίλος του κόσμου να δώσει δυναμικό παρόν. Βοηθώντας την ομάδα σε αυτό το ντέρμπι. Σίγουρα από ό,τι βλέπω, όσο περνάει ο καιρός και με τα αποτελέσματα, βλέπω τον κόσμο να ξανά να υπάρχει μια ζεστασία και να ενδιαφέρεται για την ομάδα αυτή που ξεκίνησε έτσι όπως ξεκίνησε. Κάθε παιχνίδι πιστεύω ότι βοηθάει ο κόσμος, αλλά πιστεύω αυτό το παιχνίδι, όπως πάντα πάντα, θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Σίγουρα το θέλουμε κοντά μας, γιατί όπως ξέρουμε και γνωρίζουμε όλα τα χρόνια ότι η δύναμη της Τρικανινής ομάδας είναι ο λαός της. Στην πρώτη θέση του δευτέρου μήλου της Α1 Αεραστεχνικής βρίσκεται ο Πυργετός. Το συγκρότημα του Στέφανου Πιάζα, πραγματοποιώντας μια άκρως θετική πορεία ως τρόπος στο πρωτάθλημα, φλερτάρει με την επιστροφή του στα σαλόνια της ΑΕΠΣΤ, καθώς με μοναδικό εμπόδιο στο φινάλε φαντάζει τον ντέρμπι κόντρα στον Πύργο, ομάδα με τους ίδιους στόχους που θα διεξαχθεί στις 29 του Απρίλη. Ο φετινός Πυργετός αποτελείται από ένα κράμα έμπειρων και νεαρών ποδοσφαιριστών. Ενώ κάθε άλλο παρά τυχαίνονται γεγονός κλείσει 5 παικτών του συλλόγου, προκειμένου να δοκιμαστούν από ομάδες παραπάνω κατηγοριών. Η κάμερα της τηλεόρασης στις 10 βρέθηκε στο γήπεδο Πυργετού και συνομίλησε με τον προπονητή Στέφανο Πιάζα, αλλά και παίχτες του Δικεφάλου. Δεν έχει τελειώσει, είναι 8 παιχνίδια ακόμα, 8 τελική. Θα προσπαθήσουμε όπως προσπαθήσαμε μέχρι τώρα και ό,τι βγει. Μιλήστε μας για τη φετινή σεζόν και ποια είναι τα μυστικά της επιτυχίας για τον Πυργετό, μια ομάδα που έχει και αρκετούς νεαρούς παίκτες, έτσι. Έχει πολλούς νεαρούς. Πάνω σε αυτό θέλω να σας επισημάνω ότι ήδη μας έχουν ζητήσει 5 παιδιά να δοκιμαστούν σε άλλες ομάδες και στα Τρίκαλα. Και γίνεται μεγάλη προσπάθεια, έρχονται στις προπονήσεις όπως βλέπετε. Είναι ερασιτέχνες,
προσπαθούμε με διάφορα μέσα που έχουν φροντιστήρια τα παιδιά να αλλάζουν και τις ώρες, γιατί είναι δύσκολο. Άλλοι έχουν δουλειές, άλλοι φροντιστήρια. Είναι δύσκολο το συνολικό ποδόσφαιρο. Αλλά παρόλα αυτά έγινε μεγάλη προσπάθεια από πέρυσι, ομάδα που κινδύνευε να πέσει. Φέτος πάει για πρωτάθλημα. Τα παιδιά το έχουν χαρεί αυτό. Γεύονται κάθε αγώνα ξεχωριστά και γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Και αναφίβολα πολύ δυνατός και ο όμιλος, γιατί μιλάμε για τρεις ομάδες δυνατές οι οποίες παλεύουν για τις δύο πρώτες θέσεις. Πού πιστεύεις θα κριθεί? Υπάρχει και άλλο ντέρμπι μετά από τέσσερις κριτικές μέσα στον πύργο. Ίσως και εκεί να κριθεί το πρωτάθλημα. Ίσως μέσα στον πύργο. Τώρα όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Μην σας γελάει η βαθμολογική θέση. Δηλαδή και το πρίνος εδώ πέρα που παίξουμε την Κυριακή είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι πολύ καλή ομάδα και θέλει προσπάθεια. Δεν θέλει φυσικασμό. 8 παιχνίδια που θα παίξουμε θα είναι 8 ντέρμπι, 8 τελική. Πάμε, ναι, πάρα πολύ καλά. Προπονήσεις κάνουμε πολύ συχνά, 3 φορές τη βδομάδα. Μαζευόμαστε στην προπόνηση. Ακούμε τον προπονητή τι μας λέει στις οδηγίες του και αυτά. Και πιστεύω ότι θα έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι άνοδος. Πιτσιρικάδες έχουμε, που είναι το σημαντικό για μας τώρα που είμαστε λίγο πιο μεγάλα παιδιά, να τους δώσουμε κάποια βοήθεια, τι χρειάζονται, ξέρω εγώ, για να συνεχίσουν, για να πάνε και σε πιο μεγάλες ομάδες. Αυτό, πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ ωραίο κλίμα, το συμβούλιο είναι κοντά στην ομάδα, στα παιδιά όλα. Αυτό, και συνεχίζουμε. Γίνεται πολύ μεγάλη μάχη ανάμεσα σε τρεις ομάδες για τις δύο προνομιούχες θέσεις. Πιστεύεις ότι ενδεχομένως μέσα από το ντέρμπι με τον πύργο σε μερικές εβδομάδες θα κρυθεί και η άνοδος? Πιστεύω ότι ναι, μέσα στον πύργο θα γίνει το τέτοιο, πώς το λένε, θα είναι ένας τελικός και αυτό, όχι ότι όλα τα άλλα τα παιχνίδια, να πούμε, είναι πιο αδύναμα. Θα παλέψουμε εκεί μέσα στον πύργο για να δούμε τι θα κάνουμε. Εντάξει, η ομάδα πάει πολύ καλά, είμαστε ικανοποιημένοι, δόξα τω Θεώ είμαστε στα πόδια μας και μας έχουν μείνει 8 τελικοί μέχρι το τέλος, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Μιλήσαμε για τη συνταγή της επιτυχίας. Βλέπουμε καλό κλίμα καταρχήν εμείς. Βλέπουμε αρκετά νεαρά παιδιά που σίγουρα έχουν να μάθουν έτσι πολλά πράγματα και από εσάς τους πιο παλιούς στην ομάδα. Ναι, σίγουρα. Τα παιδιά είναι καλά, μας ακούνε. Πάνω απ' όλα έχουμε πειθαρχία. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και όσον αφορά τώρα το πού πιστεύεις ότι θα κριθεί ο στόχος της ανόδου και τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Εντάξει, ελπίζω ότι όποιος δεν είναι σοβαρός στα τελευταία παιχνίδια θα την πατήσει. Πάνω απ' όλα αυτό είναι να είμαστε σοβαροί. Ελπίζω ότι εμείς και ο πύργος μάλλον θα βγούμε. Και παίζει και μεταξύ σας, υπάρχει και το μεταξύ σας παιχνίδι σε μερικές αγωνιστικές. Ναι, πλησιάζει το παιχνίδι. Θα δούμε.